Η αρχή, όταν ανέλαβε την ευθύνη να διαχειριστεί τα προβλήματα, τα οποία είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα τα οποία προσπαθούν. Αυτό το οποίο γίνεται στον πύργο και αυτό το οποίο γίνεται στην Τρίπολη είναι ένα κάτι το οποίο γίνεται σε άλλη πόλη. Αυτό που πρέπει να γίνει και εάν δεν πάρθουν εκείνα τα μέτρα που πρέπει, πρέπει να γίνει στην Πάτρα. Εμείς τι είπαμε τότε? Είπαμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Παραλάβαμε συνολικά μια διαχείριση απορριμμάτων, την οποία τη γνωρίζατε. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες οι οποίες έφτασαν στο σημείο οι Δήμοι να βρίσκονται κάθε μέρα με την απειλή των σκουπιδιών να συγκεντρωθούμε μέσα στην πόλη μας. Αυτό οφείλεται γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι φλέβα χρυσού για επιχειρηματικά συμφέροντα, να μην τα ξεχνούν αυτά. Αυτό το οποίο ότι υπάρχουν αιτίες για κάθε ένα ζήτημα, το ότι φτάσαμε στο σημείο να η Ξερόλακα να έχει κορεστεί, να μην μπορεί να γίνει σωστά η διαχείρισή του και το ότι δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δοθεί χρόνια πριν. Υπάρχει γνωστή αιτία ότι θέλαν να μας φέρουν στο τέλος της, να μην μπορείς να κάνεις διαφορετικά και να εμφανιστεί η λύση ότι θα πρέπει να πληρώσεις. Να πληρώσουμε τριπλάσια τα πολιτικά τέλη, εκατομμύρια τα εκατομμύρια. Εμείς σταματήσαμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο πατραϊκός λαός δεν πρέπει και δεν έχει να πληρώσει όλους αυτούς που θέλουν να θησαυρίσουν μέσα από τα σκουπίδια. Παραλάβαμε ένα χώρο, φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και σήμερα δίνουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτό εδώ ήταν χώρο σκουπιδιών. Σήμερα βλέπετε σε ποια κατάσταση είναι. Διαμορφώνουμε τις συνθήκες σιγά σιγά να φύγουμε από εδώ πέρα και να αποκατασταθεί ο χώρος. Αυτό δεν έγινε επειδή η Δημοτική Αρχή έχει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, είναι ότι έχουμε εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι είναι δίπλα μας. Αυτοί είναι οι οποίοι αγωνίζονται και όταν μπαίνουμε σε ένα σωστό αυλάκι δίνουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε, μιλούν από μόνα τους και φυσικά δεν πρέπει να πούμε, να βγάλουμε έξω και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Κουρδά, γιατί πραγματικά πέρα από την βούληση υπάρχουν και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία βάζουν πλάτη για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν από τη μία μεριά οι εργαζόμενοι, χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα, οι οποίοι έχουν δυνατότητες τεράστιες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Να πούμε ότι δεν τελειώνουμε εδώ πέρα, θα πάρει μετά το λόγο ο κύριος Κορδάς για να πει και περισσότερα. Να πούμε ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε σε αυτά τα οποία είπαμε βήμα προς βήμα και τα οποία τα είχαμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία, επειδή υπάρχουν τεράστια εμπόδια, διαβάζετε τώρα και τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο βγάζει η κυβέρνηση, η σημερινή, θα έχουμε σημαντικές συγκρούσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σχεδιασμό που απαιτείται και το οποίο είχαμε ξεκινήσει ότι θα πει να είναι η πρόληψη, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην πηγή να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να ανακυκλωθούν, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση. Θα ξεκινήσουμε τα πρώτα βήματα ήδη από το Σεπτέμβριο και θα μπούμε στα σχολεία για να βάλουμε μία άλλη κατεύθυνση σε αυτό το οποίο εμείς λέμε να ξεκινήσει η ανακύκλωση και η συγκέντρωση, μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Δεν θέλουμε να εμπλακεί επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Για τα δικά τους τα συμφέροντα φτάνουμε σε αδιέξοδα. Και κλείνω με αυτό ότι με την συμμετοχή του λαού μας, διότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν, δεν είναι εμείς έχουμε τη δύναμη από μόνοι μας να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ο πατραϊκός λαός όμως έχει τη δύναμη. Πρέπει να βάλει τη σφραγίδα του και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Ότι το κουμάντο σε αυτή την υπόθεση και το να λειτουργήσει η πόλη μας ως πόλη χωρίς τους κινδύνους των σκουπιδιών εξαρτάται από τα χέρια μας, από τη δύναμή μας, από την οργάνωσή μας, από την ικανότητά μας να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική κατάσταση, η οποία στο μυαλό τους δεν φεύγει ότι είναι υπόθεση δισεκατομμυρίων, λένε τα σκουπίδια, και επομένως θα πρέπει εμείς να υποστούμε τις συνέπειες σε αυτή την κατεύθυνση.